Κύριε Σοφιανέ, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ και προσωπικά σας το είπα και εκτός αέρα. Και δημοτικούς Αθήνας για να παίζουμε στο χώρο μας. Βεβαίως, να πούμε τις, και τις δύο ιδιότητες. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ στο στούντιο για να συγγιορτάσουμε τα 34 χρόνια του σταθμού. Ακριβώς, είναι μια γιορτινή μέρα. Να τα εκατοστήσει. Μακάρι, αμήν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σοφιανέ, πώς φαντάζεστε, πώς θα θέλατε μάλλον εσείς και ποιος νομίζετε ότι είναι ο ρόλος των δημοτικών ραδιοφώνων? Θίγεται ένα θέμα που έχει βρεθεί στο κέντρο της δικής μας προσπάθειας όλα αυτά τα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απ' τη μια να ενισχύσουμε τους εργαζόμενους στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, την σοβαρή δουλειά που κάνουν για να εκπέμπει, για να μεταδίδει εν πάση περιπτώσει με βάση και τις κατευθύνσεις που έχει από την κάστοτε διεύθυνση και διοίκηση. Απ' την άλλη πλευρά επιμένουμε και ιδιαίτερα σε ένα καλό κλίμα με την νέα διοίκηση του σταθμού και την κυρία Ραμπατζή και τους άλλους συντελεστές του Δημοτικού Ραδιοφώνου, στο να ενισχυθεί η δημοτική ταυτότητα του σταθμού, να ενισχυθεί δηλαδή το στίγμα ενός ραδιοφώνου το οποίο βρίσκεται κοντά σε αυτή τη σκληρή καθημερινότητα των χιλιάδων δημοτών της Αθήνας, Ελλήνων και μεταναστών, γιατί ξέρετε ζούμε σε μια πόλη που είναι η πρώτη πόλη στην χώρα μας από πλευράς σημαντικού ποσοστού σύνθεσης μεταναστών στους μόνιμους κατοίκους και φυσικά σε μια πόλη που η πλειοψηφία των κατοίκων της είναι εργαζόμενοι, είναι επαγγελματίες, είναι συνταξιούχοι, είναι άνεργοι, είναι αντιμέτωποι δηλαδή με μια σκληρή πραγματικότητα η οποία φυσικά στη δική μας ερμηνεία είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που σταθερά οι κυβερνήσεις αλλάζουν αλλά τα προβλήματα μένουν, να στηρίζουν τους πολλούς που ενίοτε αυτοί οι πολλοί γίνονται και κοινικοί, ξέρετε, και αναφέρονται στον Πρωθυπουργό της χώρας, να παρένθεση ο κύριος Λασκαρίδης νομίζω, με τους γνωστούς διαλόγους. Εμείς δεν περιμένουμε τέτοιες κοινικές δηλώσεις για να αναδείξουμε το γεγονός ότι σήμερα έχεις μια πολιτική η οποία δουλεύει για τους λίγους, με τους πολλούς να πληρούν έναν βαρύ λογαριασμό που ανεξάρτητα από τα μνημόνια πριν, με τα μνημόνια μετά, κανονικότητα λέμε τώρα, κανονικότητα που συνδυάζεται με ένα νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση που κυριολεκτικά καταργεί τον ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, τον κάνει τόσο large, να το πω έτσι, στις διαθέσεις της όποιας εργοδοσίας, ώστε ο εργαζόμενος να δουλεύει όταν, όπου και για όσο θέλει ο εργοδότης του. Ξέρετε, επειδή γιορτάζουμε τα 34 χρόνια λειτουργίας του σταθμού, καταλαβαίνω, σας καταλαβαίνω. Απλά λίγο θα πρέπει να μείνουμε και να μετά, μείνουμε στο σταθμό μας. Και μετά μπορείτε να πείτε πραγματικά ό,τι θέλετε. Κύριε Σοφιανέ, συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να υπάρξει και ένας διάλογος. Να υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως τους κοινωνικά αδύναμους ανθρώπους. Εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι ένας από τους ρόλους του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Βεβαίως, και θα έλεγα πάλι επιμένοντας, γιατί ξέρετε με βάση τη δική μας αντίληψη για το Δημοτικό Ραδιόφωνο, να είναι κοντά στην εξέλιξη αυτής της καθημερινότητας, στο να πιάνει την αγωνία αλλά να προβάλλει και να δίνει φωνή και στις συλλογικότητες αυτής της πόλης, οι οποίες είναι πολλές. Αυτή είναι 84, σε όλους τους χώρους και στις γειτονιές και στο χώρο του πολιτισμού και των τεχνών γίνονται τέτοια βήματα, τα αναγνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα δεν θα σταματήσουμε να ζητάμε και να διεκδικούμε με βάση τη δική μας αντίληψη και άποψη. Λοιπόν, θέλω λίγο να μεγαλώσουμε την εικόνα. Θέλω να σας πάω, να κυλήσουμε το χρόνο προς τα πίσω και να σας πάω 34 χρόνια πριν. Θέλω λίγο να θυμηθείτε πώς είναι η εικόνα της Αθήνας στα μάτια σας πριν από 34 χρόνια. Τότε ήμασταν νέοι, πολύ νέοι, έτσι. Λοιπόν, 34, το 84, μιλάμε για το, όχι για το 86, το 86. Είναι η πρώτη χρονιά της διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας στο Δήμο της Αθήνας με τον Μιλτιάδη Εύερτ. Ναι. Είναι μια διοίκηση στο Δήμο της Αθήνας η οποία κυριολεκτικά δημιουργήθηκε η δυνατότητα να πάρει η Νέα Δημοκρατία το Δήμο της Αθήνας μετά από την κατεύθυνση που έδωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για άκυρο λευκό στο δεύτερο γύρο. Ήταν μια απόφαση τομής εκείνη την περίοδο που έσπαγε τη λογική ότι έχουμε ένα καλό Πασόκ το οποίο μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο. Αντιμετώπιζε τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ σαν χώρους οι οποίοι
με διαφορετικές αφετηρίες εκφράζουν τα ίδια, έκφραζαν τότε τα ίδια συμφέροντα. Μιλάμε για το 1986. Αυτή μας η πολιτική κίνηση έδωσε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία, που ήταν πρωτοκόμμα, να πάρει το Δήμο της Αθήνας και να γίνει αυτό το βήμα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας, θα έλεγα τότε. Όμως και αυτό το βήμα, και εδώ είναι η δική μας κριτική, εντασσόταν στους σχεδιασμούς που είχε τότε η Νέα Δημοκρατία μέσα από τους μεγάλους δήμους να μπορέσει να επανέλθει στην κυβέρνηση, επεισόδια τα οποία τα είδαμε στα επόμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα δημοτικό ραδιόφωνο από τότε. Εμείς σταθερά, μέσα από την συμμετοχή μας στην αντιπολίτευση του Δήμου της Αθήνας όλα αυτά τα χρόνια, επιμένουμε στο στίγμα του σταθμού. Ραδιόφωνο ακούγατε τότε? Εγώ τότε δεν ήμουν Αθήνα, ήμουν Πάτρα, αλλά εν πάση περιπτώσει άκουγα ραδιόφωνο, και κυρίως μουσική στο ραδιόφωνο. Ακόμα και τώρα μουσική στο ραδιόφωνο κυρίως ακούω. Κύριε Σοφιάνε, πέρα από την ιδιότητά σας, όταν ακούτε ραδιόφωνο, τι θέλετε να ακούτε? Εντάξει, αυτά ξέρετε έχουν έναν υποκειμενισμό. Εγώ ακούω ελληνική μουσική, έτσι. Έντεχνο, λαϊκό, δημοτικό, ρεμπέτικο, σε αυτό το. Από εκεί και πέρα, εδώ προφανώς πρέπει να καλύψεις τα ακούσματα ενός ευρύτατου ακροατηρίου, και προφανώς πρέπει να έχεις ένα πλουραλισμό στην παρουσίαση όλων των μουσικών ρευμάτων και εκφάνσεων. Από εκεί και πέρα θα επιμείνουμε στην ανάγκη για ένα ζωντανό ραδιόφωνο, το οποίο δεν θα λειτουργεί με όρους ανταγωνισμού των μεγάλων ιδιωτικών σταθμών ραδιοφωνικών, αλλά σαν ένα ραδιόφωνο το οποίο θα είναι γιωμένο με την πόλη της Αθήνας, με τις συλλογικότητες της πόλης, με την διάθεση και τη θέληση να εκφράσει όλες τις πολιτικές φωνές που υπάρχουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκφράζοντας και το λαό αυτής της πόλης που τις εξέλεξε, και φυσικά να είναι δεμένο και με την ανάγκη, πώς να το πω, όχι μόνο να προβάλλουμε τα προβλήματα, αλλά να αχνοφαίνεται και μια διέξοδος. Δεν λέω να υιοθετήσετε τη δική μας αντίληψη για τη διέξοδο, αλλά να αχνοφαίνεται. Λοιπόν, προτείνω να ακούσουμε διαφημίσεις, ναι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τις ευχές σας, κύριε Σοφιάνε. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Μαζί 984 και στην εκπομπή Ένας Αλλιώτικος Κόσμος. Ο κύριος Νίκος Σοφιανός είναι κοντά μας. Κύριε Σοφιανέ, σας ζητώ συγγνώμη γιατί είστε ο πρώτος καλεσμένος μου, οπότε είχα άγχος. Τώρα σιγά σιγά αρχίζω και γαλαρώνω. Περιμένω λοιπόν τις ευχές σας για αυτά τα 34 χρόνια. Τώρα Αθήνα 984 βρίσκεται στην πιο δημιουργική, στην πιο παραγωγική του ηλικία. Το ελπίζουμε να βρίσκεται. Δεν θα σταματήσουμε να ασκούμε κριτική στην διοίκηση, δεν εννοώ μόνο του σταθμού, στην διοίκηση του Δήμου. Δημιουργική κριτική, πάντα από τη σκοπιά του πώς θα υπερασπιστούμε, θα προβάλλουμε. Φαντάζομαι ότι από κριτική γίνονται και προτάσεις. Εννοείται αυτό, εννοώ δημιουργική κριτική. Είναι πολλά κρίσιμα μέτωπα στο χώρο του Δήμου της Αθήνας. Είναι σε εφαρμογή η προσχολική αγωγή με μεγάλα προβλήματα και με αρκετές κόκκινες γραμμές από τη δική μας πλευρά. Είναι σε εξέλιξη όλα αυτά τα προγράμματα κοινωνικής μέρημνας, που είναι αντίστοιχα, εμείς επιμένουμε, με τις μεγάλες ανάγκες σε μια πόλη που οι ζώνες φτώχειας είναι μεγάλες, και το στοιχείο το μεταναστευτικό ενισχύει και αυτά τα προβλήματα. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη από την δική μας σκοπιά η μεγάλη αναμέτρηση για να μην περάσει αυτό το τερατούργημα, το οποίο καταργεί τον εργάσιμο ημερήσιο χρόνο, καταργεί το 8ωρο, νομιμοποιεί την απλήρωτη εργασία. Ξέρετε, όταν ξυλώνεται μια κατάκτηση, αυτό το pullover δεν σταματάει πουθενά, κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ασφαλής, και όλα αυτά φυσικά με υγεία, όχι μόνο ευχόμενη υγεία αλλά και παλεύοντας για την υγεία, γιατί η πανδημία είναι ακόμα εδώ. Τα νοσοκομεία μας παραμένουν νοσοκομεία μίας νόσου, χιλιάδες ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν, χιλιάδες ασθενείς είδαν με ελλείψεις την ανάγκη στήριξής τους, και όλα αυτά θα έλεγα πρέπει να τα σκεφτόμαστε, ιδιαίτερα όταν αυτές τις μέρες ο Δήμος Αθήνας έχασε ένα πολύτιμο διευθυντικό του στέλεχος, έναν εργαζόμενό του, τον
Θάνατον Τάτση, διευθυντικό στέλεχος στη Δημοτική Αστυνομία, έναν άνθρωπο αγωνιστή που ανεξάρτητα εννοείται από τις διαφορετικές μας πολιτικές τοποθετήσεις ενέπνεε το σεβασμό και την σοβαρότητα με την οποία πάλευε όλα αυτά τα χρόνια. Συλληπιτήρια και στον Δήμαρχο και στον Βασίλη τον Κορομάτζο, τον Αντιδήμαρχο, και φυσικά στην οικογένειά του για αυτή την ξαφνική απώλεια. Τις ευχές σας δεν άκουσα, κυρίες. Οι ευχές είναι δεδομένες, ήταν από την αρχή. Ευχές σε όλο το σταθμό, ευχές σε σένα Σαπφό, ευχές στην Νίκη την Αραμπατζή, την διευθύντρια, ευχές σε όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας, ειλικρινά. Καλή δύναμη και εύχομαι να τα πούμε και στο μέλλον, κύριε Σοφιάνη. Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.